που ακολουθεί είναι κατάλληλο. Επιθυμητή η γονική συνένεση. Δεν θέλει να παρεμβαίνει στο έργο της κυβέρνησης, εντούτοις θα παρέμβει. Και γιατί να μην παρέμβει, όταν με το που γυρίζουμε την πλάτη μας, γίνεται στα Υπουργεία της Τρελής. Όταν λέτε της Τρελής, εννοείτε κάποια συγκεκριμένη τρελή. Στρελή στο πανηγύρι, Βαγγέλη μου. Στο δικό σας Υπουργείο έχουν χαθεί εκατομμύρια έτσι. Ποιος είναι υπεύθυνος για τη διαχείριση των χρημάτων, ο κύριος Βεζίρης. Πού πήγε ο κλέωνας? Αυτή η καθαρίστρια δεν μας το γυαλίζει καλά το παρκέ. Δεσποινείς πολύ ξένη. Σημειώστε στα τρέχοντα δύο παρκετέζες και μία παρκετίνη. Τι λέγαμε? Για τις μίζες. Μήπως αν τρίβαμε τα πατώματα με πράσινο σαπούνι θα είχαμε καλύτερο αποτέλεσμα? Δεν μου λες κλέωνα, μήπως έχεις τρελαθεί? Γιατί το λέτε αυτό? Γιατί αφεντικό δεν μιλάμε για πατώματα, μιλάμε για λαδώματα. Και στο είπα, Λάζαρε. Στο είπα, μη δέχεσαι δωροδοκίες. Να, τώρα θα μας βγάλουν ότι λαδωνόμαστε. Σε μένα μιλάτε? Σε σένα, διεφθαρμένε. Σε σένα. Εσύ δεν πήρες από τη Δομέξ έναν αναπτήρα και ένα στυλό? Χρυσά? Μπορεί να μην ήταν χρυσά, ήταν όμως ωραιότατα πλαστικά και γράφανε πάνω Δομέξ. Έχει δίκιο ο σύντροφος Γενικός Γραμματέας του κόμματος. Οι μίζες σε αυτό το Υπουργείο πρέπει να σταματήσουν! Μίζες το μη με. Και έρχομαι τώρα στο προκείμενο. Οι νέες αθλητικές εγκαταστάσεις στη Μαλακάσα. Στη Μαλακάσα. Στη Μαλακάσα έχει την ταβέρνα της κυρία Μαρίας Μερακλούς. Κάνει ένα φρυγαδέλι. Έλα τώρα, βρε Ευάγγελε, έλα! Το θέμα είναι φλέγον. Ήδη τα μίντια αφήνουν υπονοούμενα για κάποιες από τις εταιρείες που έχουν υποβάλει το φάκελο προσφοράς. Μα εμείς δεν πρόκειται να αναθέσουμε το έργο σε μια τέτοια εταιρεία. Εμείς θα αναθέσουμε το έργο σε μια σοβαρή εταιρεία όπως η Τεχνοκράτ. Για το όνομα του Θεού, για το όνομα του Θεού! Ειδικά σε αυτή την εταιρεία δεν πρέπει να το αναθέσουμε. Γιατί? Γιατί όλοι ξέρουν, κύριε Βεζίρη, ότι η Τεχνοκράτ επανειλημμένα έχει λαδώσει κρατικούς λειτουργούς. Μα αλήθεια? Εγώ δεν ξέρω τίποτα. Λάζαρε, αν έχεις πάρει στυλό και από την Τεχνοκράτ, θα σε σκοτώσω, βρε! Ντόκι, εσάς δεν σας πήρε τηλέφωνο ο διευθυντής της Τεχνοκράτ? Τι κοιτάς, τα πατώματα? Να, έχουν πατημασιές. Πολύ με εκνευρίζουν αυτά τα πατώματα. Θα σας υποχρεώσω όλους να περπατάτε πάνω σε πατάκια. Πρέπει να καταλάβετε ότι η ανάθεση αυτού του έργου στην Τεχνοκράτ μπορεί να ρίξει και όλη την κυβέρνηση. Πώς? Δεν είναι ανάγκη να ρίξει και όλη την κυβέρνηση. Μπορεί να ρίξει ένα υπουργό. Έχετε στο νου σας ένα συγκεκριμένο υπουργό? Όχι, κυρία Κόντογλου. Αυτό ακριβώς λέω. Μακριά εμείς από τέτοια σκάνδαλα και ειδικά ο λατρεμένος μας Ευάγγελος Μόσχος. Σε ευχαριστώ, κλεονά μου. Είμαι σίγουρος ότι θα με προφυλάξεις. Και τώρα να συζητήσουμε το θέμα των εργατικών πολυκατοικιών να τελειώνουμε. Γιατί δεν έχω κολατσίσει ακόμα. Μα εδώ έχουμε να ασχοληθούμε με σοβαρά θέματα. Θα ασχοληθούμε τώρα με το πού θα μείνουν οι μίζεροι εργάτες. Δεν φτάνει που σουν θέμα, μένουν κιόλας. Μένουν το με. Εγώ τώρα πρέπει να φύγω. Σας υπερτονίζω και πάλι. Μακριά από την Τεχνοκράτ. Γιατί εκτός από τις μίζες, λέγεται ότι λειτουργεί και σαν πλυντήριο χρημάτων. Σε τι πρόγραμμα τα πλένει? Στο πρόγραμμα για τα μάλινα, εγώ ούτε στο χέρι θα τολμούσα να τα πλύνω. Πληθύρια το πλήμε. Πρέπει πάση θυσία να υπογράψει την ανάθεση στην Τεχνοκράτ. Ποιος? Ο παπιός. Ο εχθρός. Να! Ο μισητός. Να! Ο χοντρός. Να! Αυτό το κάθαρμα.
Αυτός ο εγωιστής που έχει κολοκάτσει στην καρέκλα του υπουργού και δεν σηκώνεται να κάτσει κανένας άλλος. Ψυχραιμία, αφεντικό, ψυχραιμία. Αν όμως υπογράψει την ανάθεση στην Τεχνοκράτ, την επόμενη μέρα, χράτς, τον έχουν αναδομήσει. Και πώς θα την υπογράψει? Μπορεί να είναι αγαθός, αλλά δεν είναι και βλάκας. Ο Δαχτυλίδης το υπερτόνισε. Όχι Τεχνοκράτ! Μα δεν θα ξέρει τι υπογράφει. Θα του δώσω τάχα μου να υπογράψει τα χαρτιά για την ανοικοδόμηση των εργατικών πολυκατοικιών, αλλά στην πραγματικότητα θα υπογράφει την ανάθεση στην Τεχνοκράτ. Μετά εγώ θα παρουσιάσω την υπογεγραμμένη ανάθεση στο κόμμα, μετά το κόμμα θα τον κομματιάσει και θα γίνω υπουργός στη θέση του υπουργού. Ηρέμησε, αφεντικό, ηρέμησε, γιατί όταν εκνευρίζεσαι βγάζεις από τα αυτιά αυγά. Καπνούς λέμε, ηλίθιε, καπνούς. Αφεντικό, αυγά, αυγά. Μα τι είναι αυτό, τι κάνεις βρεζοντόβολο? Ταχυδακτυλουργίες. Σε αυτήν εδώ τη βαλίτσα έχω όλα τα κόλπα του μικρού ταχυδακτυλουργού. Ξέρω πολλά. Μπορώ να βγάλω από το παντελόνι σου ένα πουλάκι. Και θέλει ταχυδακτυλουργικό για να γίνει αυτό? Όχι, αφεντικό, με παρεξήγησες. Εννοώ περιστεράκι. Και ακόμα μπορώ να βγάλω από ένα μαντίλι μια ανθοδέσμη. Μπορώ να εξαφανίσω ένα κουνελάκι. Στοπ! Μοσχάρι μπορείς να εξαφανίσεις. Κούραση, κούραση, κούραση. Με συγχωρείτε, λατρεμένε. Σας διακόπτω από κάποια σοβαρή ασχολία? Διαβάζω τις περιπέτειες της Ιταλίδας κόμισσας Ελεονόρα Ζούνι, τις οποίες δεν ξέρω αν ξέρεις. Της φέρθηκε βάναυσα ο πρίγκιπας Τζανκάρλο Κορνούτο. Τι είναι αυτό, ιστορικό? Όχι, αισθηματικό. Είναι ένα βίπερ που μου έδωσε να διαβάσω οι πολυξένοι. Α, πολύ ωραία. Γιατί ως υπουργός πρέπει να έχετε και σφαιρική μόρφωση. Βάλτε μου τώρα, αν θέλετε, εδώ μια υπογραφούλα και συνεχίζετε μετά τις περιπέτειες της Ελεονόρα Ζούνι. Τι υπογραφούλα, δεν μπορώ τώρα. Τώρα βρίσκομαι στο σημείο που της ανοίγει το φερμουάρ. Της ξεκουμπώνει το σουτιέν. Ναι, προτού της κατεβάζει το κιλοτάκι μου, βάζετε την υπογραφούλα να τελειώνουμε. Τι είναι αυτό? Αυτό είναι η άδεια για την ανοικοδόμηση των εργατικών πολυκατοικιών. Ας βοηθήσουμε τους καημένους εργάτες να βάλουν ένα κεραμίδι πάνω από το κεφάλι τους. Για να το δω. Ποιο? Να ρίξω μια ματιά. Ελάτε τώρα, κύριε Υπουργέ, που θα διαβάζετε ανούσια έγγραφα όταν η Ελεονόρα Ζούνι είναι έτοιμη να του το δώσει στο πιάτο του Τζανκάρλο. Πάτε μια υπογραφή να τελειώνουμε. Βρε, Κλέωνα, δεν έχεις ακούσει που λένε ότι πρέπει να προσέχουμε πού να βάζουμε την υπογραφή μας και... Ναι, το έχω ακούσει. Το έχω ακούσει, κύριε Υπουργέ μου, αλλά δεν σας ζητάει κάποιος άσχετος να υπογράψετε κάτι ύποπτο? Σας ζητάω εγώ, ο άνθρωπος που σας στηρίζει, ο άνθρωπος που σας λατρεύει, ο άνθρωπος που παλεύει για σας. Κύριε Υπουργέ, η συμπεριφορά σας με φύγει άμεσα. Νόμιζα ότι είχατε καταλάβει με ποιον άνθρωπο είχατε να κάνετε. Παρετούμε! Έλα εδώ, βρε Κλέωνα, πού πας? Μια κουβέντα είπαμε. Φέρ' το εδώ, θα το υπογράψω. Αμέσως, αμέσως. Εδώ, χαρτάκι, υπογραφούλα, εδώ. Προσκυνήστε το είδωλο. Γαριδούλα μου. Καψούρα μου. Κάνε πιο πέρα, βρεχομένη. Δύο λεπτά, Ανίτα. Ο υπουργός αυτή τη στιγμή πρέπει να υπογράψει. Αυτό λέω κι εγώ. Κουκί, βγάλε το τσέκ να μου υπογράψει 300 χήνες. Κι άλλες χήνες, γαριδούλα μου. Με ξεχύνιασες. Γάμω τη ρημάδα, την τύχη μου που πάω και πέφτω σε όλους τους γκόμενους πάγκους. Κοίταξε να δεις, Κούκι, επειδή με έχεις ξετρελάνει σεξουαλικά, δεν θα πει ότι θα με εκμεταλλεύεσαι κιόλας. Εγώ σε εκμεταλλεύομαι, γαριδούλα μου. Εσύ! Τι το ήθελα το τεκνό! Ρωτάω, τι το ήθελα το τεκνό! Κούκι, τα αποφάσισα. Θα κάνω την καρδιά μου πέτρα και θα βρω έναν άνθρωπο που μπορεί να μου προσφέρει κάτι της. Τι είπες, γαριδούλα μου? Σκέφτομαι να τα φτιάξω με τον εισαγωγέα των Μερσεντέ. Εκείνη την υπογραφούλα. Τι είπες, πού τον γνώρισες αυτόν? Έρχεται κάθε βράδυ στο μαγαζί και κάνει κατάσταση για πάρτι μου. 20 σαμπάνιες άνοιξε χτες. Ανίτα, δεν με ξέρεις καλά! Δεν με ξέρεις καθόλου καλά! Είμαι υπουργός εγώ! Το ξέρουμε! Βάλτε την υπογραφή, κύριε Υπουργέ! Είμαι ικανός να απαγορεύσω την εισαγωγή των Μερσεντές! Δεν μου την γλιτώνει την πτώχευση αυτός ο μπίχτης! Θα υπογράψω! Μπράβο, κύριε Υπουργέ μου! Υπογράψτε! Το τσεκ! Πόσα θες, είπες? 300 χήνες? Πάρε 400! Θες και πάπιες! Σε ευχαριστώ, ζουμπουρλό μου κουτσούκι! Πολύ ωραία! Τι μας μένει τώρα? Να υπογράψουμε και το εγγραφάκι μας. Όχι, όχι! Ο Φίβος μας μένει. Ποιος Φίβος? Όχι και ποιος Φίβος, βρε Κούκι. Μορφωμένος άνθρωπος και δεν ξέρεις ποιος είναι ο Φίβος? Ο άνθρωπος που έκανε την Κέτι Κέτι και την Άντζελα Άντζελα. Ο μουσικοσυνθέτης και στιχουργός των Σουξέ.
Γιατί χωρίς σου ξέρω πώς θα πορευτείς μέσα στη νύχτα, έτσι δεν είναι, κύριε Εμμύρη? Πρέπει να ρίξω επιτέλους αυτή τη σαμπρίνα! Γιατί εγώ δεν πρέπει να ρίξω αυτή τη σαμπρέλα! Κύριε Υπουργέ μου, βάλτε αυτή τη ρημάδα την υπογραφή να τελειώνουμε. Και γιατί δεν πας να τον βρεις να του ζητήσεις να σου γράψει τραγούδια? Α, δεν γίνεται. Έχει πάρει πολύ ψηλά τον Αμανέ. Ούτε υπουργός δεν μπορεί να τον συναντήσει. Εσύ βέβαια θα προσπαθήσεις. Τι εγώ? Θα πας, παιδάκι μου, να τον βρεις και θα του πεις: Υπουργός Μόσχος, θέλω να γράψεις για τη φωνάρα της Ανίτας. Πάρε και ένα χοντρό πακέτο. Και άλλο χοντρό πακέτο. Μου αδυνάτησες την τσέπη, βρε Ανίτα. Έλα, βρε κούκι, ούτε 5 εκατομμύρια δεν αξίζει η γαριδούλα σου. Τι 5? Πρέπει να του δώσουμε 5 εκατομμύρια αυτού νου. Με 5 εκατομμύρια αγοράζω όλες τις γαρίδες του Ατλαντικού. Ναι, αλλά γαρίδα σαν και εμένα τραγανή δεν θα βρεις πουθενά. Δεν αφήνουμε τώρα τη γαριδοσυζήτηση να βάλουμε εκείνη την υπογραφούλα. Κούκι, θα σου πω κάτι που μου ήρθε ξαφνικά στο μυαλό. Μετά από σένα έχω κλείσει σε γυναίκα. Ναι, πολύ ξαφνικά σου ήρθε, γιατί είναι και πρωτότυπο. Κύριε Υπουργέ μου, βάλτε αυτή τη ρημάδα την υπογραφούλα να τελειώνουμε. Έλα βρε Κλέο, να φύγε τώρα, δεν καταλαβαίνεις, έχουμε δουλειά. Το φανάρι θα μας κρατάς. Μπράβο! Κυρία Φάνη, θέλετε να σας βάλω μετά στο μαγικό κουτί και να σας πριονίσω? Τι λες βρε σχιζοφρενή, ταχυδακτυλουργέ με το πριόνι, άντε δουλεύετε! Σας έδειξα το μαγικό μαντίλι που δένει τους ερωτευμένους για πάντα! Μπα, τι είναι αυτή, τι είναι αυτό? Καταπληκτικό, φύρε ένα μαντίλι, παίρνει τα χέρια, δεν είναι η κατάσταση αυτή! Έχει κατατίσει το Υπουργείο μπάτες, κοιλούδες, αλέστε! Ούτε μια υπογραφή δεν ευκαιρεί να βάλει! Και τι θέλετε να σας υπογράψει, κύριε Γενικέ? Αυτόγραφο! Λογαριασμό θα σας δώσω, κυρία Κόντογλου, τι θέλω να μου υπογράψει! Ένα υπηρεσιακό έγγραφο. Να σας εξυπηρετήσω θέλω, κύριε Γενικέ. Αφήστε το εδώ και μόλις τον βρω εύκαιρο θα του πω να το υπογράψει. Ναι, οπωσδήποτε αυτό θα κάνεις. Ευχαρίστως, κυρία Κόντογλου, να σας το δώσω. Μία άλλη φορά. Γιατί τώρα δεν επήγει. Αφεντικό, με θέλεις στο γραφείο σου? Όχι. Θα μπαστακωθώ εδώ με γραφή για Ανίτα να μπω μέσα να μου υπογράψει το έγγραφο. Αφού είπατε ότι δεν επήγει. Ναι, το είπα. Αλλά ας αφήσουμε, βρε παιδιά, τη συνέχεια τώρα τις συζητήσεις για δουλειές και για έγγραφα και για... Τι είναι αυτό το χαριτωμένο μαντιλάκι που κρατάς στο χέρι σου, Λάζαρε? Αφεντικό, θες να γελάσουμε? Θες να σου δέσω τα χέρια με της κυρίας Φάνης? Έχεις τρελαθεί τελείως που να του δέσεις τα χέρια με άλλη γυναίκα? Κι εγώ, τι κάνω εγώ, τζιτζί και πεταλώνω? Δέσε μας, δέσε μας. Δεν γελάω, μ' αρέσουν εμένα αυτά. Πολύ αστείο. Πολύ αστείο. Κύριε Γενικέ, έχετε κρύα χέρια. Άρα ζεστή καρδιά. Άρα είσαι βλαμμένη. Σας έδεσα και άλλα ούνο, άλλα ντουό, άλλα τρέ. Ελάτε, ελάτε, κυρία Φάνη, να δείτε. Τι είναι αυτά που μου σφίγουν τα χέρια? Χειροπέδες, πού βρέθηκαν? Είναι τρίκ, αφού το μαντίλι είναι μαγικό. Και δεν είναι για πάντα τους ερωτευμένους. Τι αισθάνεστε? Τώρα σε προσέχω το. Λάζαρε, ξεκλείδωσε τις χειροπέδες. Αυτό δεν γίνεται. Δεν έχουν φτάσει μέχρι εκεί οι γνώσεις μου. Τώρα είμαι στο κλείδωμα. Το ξεκλείδωμα είναι σε πιο προχωρημένο στάδιο. Τι προχωρημένο στάδιο, βρε? Ελπίζω να κάνεις χιούμορ. Και τώρα θα κοιμηθούμε μαζί το βράδυ. Το βράδυ, τι λέει αυτή? Λάζαρε, δεν υπάρχει να κλειδί, κάτι, έλα. Όχι, είναι ένα σύστημα με ελαττήρια. Τι ελαττήρια? Τι ελαττήρια? Να γύρω λίγο στην πλάτη σας. Ανοίξτε τις χειροπέδες, θα τρελαθώ! Ε, καλά, μην κάνετε έτσι. Πάρε, βρε Λάζαρε, το πριόνι, να τις πριονίσουμε. Αχ, μη μας το γαλάτι τώρα, κυρία Φάνη. Με πριόνι δεν γίνεται, γιατί αυτές οι χειροπέδες είναι φτιαγμένες από ένα ειδικό ατσάλι και δεν κόβονται με τίποτα. Τι τίποτα! Τότε να πριονίσουμε τα χέρια της πόλης. Έλα, κούκι, γρήγορα! Θα αφήσουμε ολόκληρο φίβο να περιμένει. Καλά, παιδιά, μην πάθετε λαλά. Έχουμε meeting με το φίβο. Meeting, γαριδούλα μου, meeting. Πάμε. Όχι, κύριε Υπουργέ μου, πού πάτε? Πώς πάτε, κύριε Υπουργέ μου? Εκείνη η υπογραφούλα, τόσες ώρες περιμένω. Έχεις δίκιο, Κλεονάκι μου. Φέρ τον να σου υπογράψω. Αμέσως, κύριε Υπουργέ μου. Πάρ' τα χέρια σου, Χριστιανή μου. Πώς θα τα πάρω, που φοράμε χειροπέδες? Καλά, πολύ προχωρημένο Υπουργείο, μες στο βίτσιο. Μα τι συμβαίνει, βρε Κλέωνα? Θα σας εξηγήσω, κύριε Υπουργέ. Να το βγάλω εγώ να το δώσω στον κύριο Υπουργό. Μάλιστα, κύριε Κόντε, με ευχαριστώ. Α, το έχετε διαβάσει, κύριε Υπουργέ, να του ρίξουμε μια ματιά. Όχι! Δηλαδή, να μην
καθυστερήσουμε τον κύριο υπουργό μας. Ολόκληρος φίβος περιμένει. Να ήταν καλά συνήθις, να τον στείλανε. Αλλά το φίβο, πίδα. Κύριος Κλέη Μπισίρης. Κλέη με λιγμούς ο Βεζίρης, γιατί μου σπάσαν τα νεύρα μέχρι να απελευθερωθώ από αυτές τις χειροπέδες. Και να έχω και την πολυξένη να μου τρίβεται. Ωραίο πράγμα τα τριψίματα. Εσείς πάλι κύριε Υπουργέ μου, ούτε που καταδεχτήκατε να ξαναπεράσετε από το Υπουργείο μας. Και σας περίμενα πώς και τι. Ξέρεις, μέχρι να μας δεχθεί ο φίβος, μετά αφού τα κανονίσαμε, πέρασε η ώρα του μεσημεριανού. Ο κανόνας της διαιτολογίας λέει τακτικά γεύματα. Και τακτικές υπογραφούλες. Γιατί και οι υπογραφές πρέπει να μπαίνουν στην ώρα τους. Για ελάτε. Αυτό το σπετζοφάει, αυτό το σπετζοφάει. Τσίμπα, ρε Κλέωνα, τσίμπα. Προτιμώ να τσιμπήσω μια υπογραφούλα, για. Τι. Αυτό το χωριάτικο λουκάνικο. Αυτό το χωριάτικο λουκάνικο με τρελάνει. Εσείς θα με τρελάνετε, κύριε Υπουργέ μου. Τι ζητάω, έρημος. Μια τζίφρα ζητάω. Α, Κλέωνα. Την ώρα του φαγητού το έχω ως αρχή. Δεν διακόπτω για τίποτα. Τι έγινε? Αυτά τα ντολμαδάκια. Αυτά τα ντολμαδάκια είναι η αδυναμία μου. Εντάξει, κύριε Υπουργέ. Θα σας περιμένω στο σαλόνι μέχρι να τελειώσετε. Ναι, ναι. Δεν θα αργήσω. Δεν θα φάω κανονικά. Θα τσιμπήσω. Δυο μισή ώρες σαβουρώνει. Αλλά δεν πειράζει. Κάθε μελοθάνατος δικαιούται ένα τελευταίο γεύμα. Μην νομίζεις ότι έφαγα και τίποτα σπουδαίο. Απλώς. Μασάω αργά για να έχω καλή πέψη. Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Βάλτε τώρα εδώ μια υπογραφούλα. Κύριος, έπαιρε το τούρτα. Πάρε, μωρή Φιλιππινέζα, την τούρτα θα τρώει άλλες δύο ώρες. Αλές, αλές, πώς το λέτε στα φιλιππινέζικα. Για σας, κύριε Υπουργέ μου, νομίζω ότι το γλυκό τώρα είναι περιττό. Έχεις δίκιο, Κλέωνά μου. Δεν αισθάνομαι καλά. Θα αισθανθείτε πολύ καλύτερα άμα βάλετε εδώ μια υπογραφούλα. Πω, πρίστηκα. Φρισμένος ήσασταν. Βάλτε την υπογραφούλα. Κλέωνα. Πρέπει να με βοηθήσεις να πάω πάνω. Τι? Δεν αισθάνομαι καλά. Κύριε, καλά, φυσικά, κύριε Υπουργέ. Πρέπει να πάω να ξαπλώσω. Την υπογραφούλα, κύριε Υπουργέ. Τι γολγοθάς. Σκαλί. Σκαλί. Δεν καταλαβαίνω γιατί πάρει να έτσι. Τα ντολμαδάκια πειράζουν. Ναι, άμα φας 4 κιλά πειράζουν. Εδώ, εδώ, εδώ στο κρεβάτι. Ωραία. Και τώρα η υπογραφούλα. Βγάλε μου, αγόρι μου, τα παπούτσια μου. Ορίστε. Βγάλε μου τα παπούτσια μου, παλικάρι μου, να χαρείς. Μάλιστα, κύριε Υπουργέ. Να σας βγάλουμε και τα παπουτσάκια σας. Σας βγάλω τα παπουτσάκια και μετά θα σου βγάλω και τα ματάκια. Ωραία! Το έγγραφο, το στυλουδάκι. Κύριε Υπουργέ. Κύριε Υπουργέ. Κύριε Υπουργέ. Κύριε Υπουργέ, ξυπνήστε. Κύριε Υπουργέ, τι πάθατε, κύριε Υπουργέ. Ξυπνήστε, ξυπνήστε. Δεν το πιστεύω, δεν το πιστεύω. Ξυπνήστε, κύριε Υπουργούλη μου, να βάλετε μια γλυκιά υπογραφούλα. Σκεφτείτε για τους άμυρους τους εργάτες που θα τουρτουρίζουν στη βαρύ χειμωνιά επειδή δεν έχουμε τε μια παραγκούλα. Ναι, γαριδούλα μου, γαριδούλα μου. Θα σκάσω. Τι πρέπει να... Κύριε Υπουργού, δεν είναι αυτό που νομίζετε. Τον πήρε ο ύπνος ενώ του μιλούσα για τους εργάτες και έπαθα εργατικό ατύχημα. Τι τραβάμε κι εμείς οι Βεζίριδες. Πρέπει να το ξυπνήσω. Δεν είναι έτσι εύκολο, Χρυσουλάκι μου. Όταν ο Ευάγγελος κοιμάται στη βουλή, δεν τον ξυπνάει ούτε η αγριοφωνάρα του Πάγκαλου. Εφαντάσου στο κρεβάτι, πέφτει ξηρός. Μα είναι επίγον! Και του Ευάγγελου είναι οικογενειακό. Η μάνα του ήταν του γένους Χαλιπά. Δεν έχεις ακούσει για την κοιμουμένη. Πολύ καλά. Δεν το βάζω κάτω. Θα τον περιμένω. Μπράβο, Χρυσουλάκι μου. Πάμε μέχρι το σαλόνι να με συμβουλεύσεις για ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα που έχω. Οικογενειακό. Όχι, catering. Αυτοί που έχουν αναλάβει τη δεξίωσή μου πρέπει να είναι κάτι βλαχάρες, κύριε Βιζίρι μου. Δεν εξηγεί και αλλιώς το γεγονός του Ιταλικού. Μπουρικάκια μιλιντζάνες. Αν είναι δυνατόν. Μπουρικάκια μιλιντζάνες στην δεξίωση της Ρόζας Μόσχου Μπαμπαγιούρη. Σηκώνω του φρύδι, κοιτάζω υπηροπτικά αυτή την διευθύντρια του catering και της λέω: «Μαντάμ, ξέρετε σε ποια μιλάτε? Γνωρίζετε ότι ο πατέρας μου ο Μπαμπαγιούρης, όταν δεξιωνόταν στην έπαυλή μας στην Κουρτζόβαλη, μέχρι και ζαρκάδι στη γάστρα έβγαζε για να τιμήσει τους καλεσμένους του. Και εγώ θα δεξιωθώ κοντζάν πρέσβη της Αμούντα με μπουρεκάκια μιλιντζάνες? Μήπως να τον πάω και στο Μεγαρίτη να φάμε κανένα γιαουρτουλού?
Μη καταλαβαίνετε, κύριε Βυζίρη. Πώς δεν σας καταλαβαίνω, μαντάμ. Τρεις ώρες για τα μπουρεκάκια μελιτζάνας που μιλάτε, αφού τα ρεύομαι. Και τι γυράει και με λέει, μουλάρα. Αν ξέρετε που καλή κουζίνα με λέει, θα παραγγείλετε αυτά που σας προτείνουμε. Και κάνει μία έτσι και με δείχνει το μενί της. Τι σας δείχνει? Το μενί της. Να σας δείξω κι εγώ το δικό μου το μενί, να με πείτε ποιο θα παίρνετε. Σας παρακαλώ, μαντάμ. Εγώ θέλω να μου βάλει μια υπογραφή ο άντρας σας. Πρέπει να δω και το μενί σας. Α, όχι, όχι, να το δείτε, να το δείτε. Τα έχω σκεφτεί όλα μόνη μου, ορίστε. Τι είναι αυτό? Το μενί, το μενί, χασουλάκι μου. Με την ξέρεις γαλλικά. Ο κατάλογος από τα φαγητά. Α, το μενού. Εδώ που τα λέμε, κυρία Υπουργού μου, το μενί το προφέρετε λίγο, μενί καπέλο. Σουλουμό, λέω, εντάξει, να έχουμε από τη σκουτία, γιατί όπως και να το κάνεις είναι αριστοκρατικό ψάρι. Ουρτίκια, ναι, αλλά όχι κοινοτυπίες, μισάλτσα αγριουμέντας. Γορονόπουλο, ναι, αλλά όχι με του μήλου στο στόμα. Θα του ανοίξουμε καλά-καλά το στόμα και θα του γεμίσουμε μη φράουλες. Ενθουσιαστήκατε, ε! Κι εγώ ενθουσιάστηκα. Ακούστε τώρα και το καλύτερο. Του τρίτου πιάτου. Μαρμιλάδα on gratin. Και είναι καλό αυτό? Το δοκίμασα στο πιο σύγχρονο ραν του παλάτσου. Είναι μια στρώση μακαρόνια, μια στρώση μαρμιλάδα. Μια στρώση μακαρόνια, μια στρώση μαρμιλάδα. Και πάνω από την τελευταία στρώση μαρμιλάδα, η μπισαμέλ. Και επαναλαμβάνω, είναι καλό αυτό? Πάντως δεν είναι κοινότυπο. Δεν αντέχω άλλο. Δεν αντέχω άλλο. Πού είναι ο κύριος υπουργός? Α, ακόμα εδώ είσαι, κλεονάκι μου. Πόσο κοιμήθηκα? 3 ώρες και 12 λεπτά. Τα μετράω σαν δεύτερο φανταριλίκι. Κατεβαίνω να υπογράψω. Μάλιστα, μάλιστα. Ελάτε μέσα, ελάτε. Να φροντίσουμε τέλος πάντων και για τις κατοικίες των καημένων των εργατών. Δηλαδή, αν δεν ήμουν σύζυγος υπουργού και κόρη Μπαμπαγιούρη, θα άνοιγα εταιρεία catering. Κυρά μου, δεν ξέρεις τι σου γίνεται, της λέω. Θα βγάλω εγώ σε δεξίωση κρέπι σπανάκι. Θα του μάθει τζάνες να με κοροϊδεύει 2 χρόνια. Αν φτιάξουμε αυτά που θέλετε, κυρία μου, με λέει, θα σας κοροϊδεύουν 10 χρόνια. Τι λες, Μαρία Νίδεϊ, της λέω. Ηρεμήστε, κυρία Υπουργό μου, ηρεμήστε, για το όνομα του Θεού πια με αυτό το catering. Α, λατρεμένη, λατρεμένη, να, εδώ είναι το έγγραφο, να και το στυλεδάκι, εδώ η υπογραφούλα. Και τι με λέει η Βάγγελε αυτή η μουλάρα? Άμα είστε βλάχες, με λέει, κυρία μου, να μην κάνετε δεξιώσεις. Τι λες, Μαρή, της λέω, και με πιάνει η Βάγγελε τον μπαμπαγιουρέικο και αρπάζω το μενί της και του κάνω κομμάτια, του κάνω. Άμπρα καθάμπρα, ιδού. Γιατί εμείς δεν ιδού τίποτα. Πού είναι το κουνέλι? Κανονικά έπρεπε να κρατάω ένα κουνέλι. Αυτό το καπέλο είχε ένα διπλό πάτο και μέσα ήταν ένα κουνέλι. Είδατε τον κύριο υπουργό? Όχι, εσείς είδατε το κουνέλι? Τι λες, βρε ζωτόβολο. Κύριε Γενική, πότε μπήκατε? Πολύ πριν από εσάς, σαν πρόκοπες. Τι ώρα? Εγώ είμαι εδώ από τις 8 το πρωί. Εγώ είμαι από τις 4 το πρωί. Δεν μου κόλλαγε ύπνος. Αν δεν υπογράψει το έγγραφο, θα σκάσω. Την ανάθεση για τις εργατικές πολυκατοικίες. Μάλιστα, κυρία Κόντογλου. Την ανάθεση για τις εργατικές πολυκατοικίες. Όπως είναι γνωστό της Πάση, είμαι ένας ευαίσθητος πολιτικός που κόπτεται για τους εργάτες. Καλημέρα, παιδιά μου. Δεν θα το πιστέψετε, αλλά βρήκα στο διάδρομο ένα κουνέλι και το έδωσα στην καντίνα να το κάνουν στη φάδο. Όχι το κουνέλι! Όχι το κουνέλι! Μα τόσο φιλόζος είναι. Όχι, το κουνέλι είναι ο συνεργάτης του. Πού? Στα μαγικά κόλπα. Έχει ένα καπέλο με διπλό πάτο και μέσα μπαίνει το κουνέλι. Μα τώρα κουνέλο συζήτηση θα ανοίξουμε. Κύριε Υπουργέ μου, όπως θα έπρεπε να θυμάστε από χθες, επήγει κάτι άλλο. Τι επήγει? Τι δουλειά με το φίβο την έκανα? Ποιο φίβο, κύριε Υπουργέ? Το έγγραφο, η υπογραφούλα σας. Ποια υπογραφούλα? Α, βέβαια, θα υπογράψω. Πολύ ωραία. Ναι, αλλά αφού φάω πρωινό. Όχι! Δεν θα φάτε πρωινό. Ούτε πρωινό, ούτε μεσημεριανό, ούτε βραδινό, προτού να υπογράψετε. Θα υπογράψετε τώρα! Καλά, βρε, κλαίω, να μην κάνεις έτσι. Πάμε. Πολύ ωραία. Ευχαριστώ πολύ, Υπουργέ μου. Ναι, μην κάπω σας, παρακαλώ. Μην κάπω σας. Ναι. Είδατε τι καλός άνθρωπος είναι κατά βάθος. Σκίζεται για την εργατιά. Πού είναι το στυλό μου? Πού είναι το στυλό μου? Δεν είναι δυνατόν. Τι είναι το στυλό μου? Τελευταία στιγμή τώρα να χάσω το στυλό. Έχετε ένα στυλό, κύριε Υπουργέ μου, με μια πένα, κάτι? Ηρέμησε, Κλέωνα. Πού είναι, εμείς φάγαμε το γάιδαρο, θα κολλήσουμε στην ουρά τώρα. Κάτι είναι ένα στυλό. Είναι μοιχέ στο Υπουργείο μας, δεν υπάρχει ένα στυλό εδώ μέσα. Έχω να. Αυτή η πένα μου τη χάρισε ο Λάζαρος. Μάλιστα. Υπογράψτε. Πού υπογράφω? Εδώ κάτω. Κύριε Υπουργέ μου, το θέμα το γνωρίζετε. Οι εργατικές πολυκατοικίες.
Υπογράψατε την καταδίκη σας. Λέω, καταδική σας. Καταδική σας, λέω, θα είναι για πάντα αυτή η καρέκλα. Γιατί σε ποιον αρμόζει περισσότερο. Να πάρω αυτό το κίτρινο φάκελο. Ναι. Με το άλλο το θέμα των αθλητικών εγκαταστάσεων, της ανάθεσης, τι έγινε. Δεν ξέρω. Εσείς θα μου πείτε, δεν υπογράψατε την ανάθεση. Όχι. Νομίζεις. Καλημέρα, Ευάγγελε. Χρυσουλάκι μου, bonjour. Bonjour, madame. Λοιπόν, μια που είστε και οι δύο εδώ, ας κάνουμε μια σύσκεψη πάνω στο τελικό μηνύ. Με συγχωρείτε, μαντάμ, αυτή τη στιγμή έχω επίγουσες ασχολίες. Δεν μπορώ να ασχοληθώ και με το μενί σας. Όχι, έχω σχεδόν καταλήξει. Λοιπόν, θα έχουμε σουλουμό από τη σκουτία, ουρτίκια με φραγκοστάφυλλο, τυλιγμένα σιφίλου καταΐφι, φιλέτο στρουθοκαμήλου με σάλτσα sweet and sour και φυσικά... Τούρτα μακαρόνια. Σικά το μηνύ. Αυτά μόνο. Πες να φτιάξουν και 3-4 αρνιά. Κανένα ταυλά τζίερο αρμάδες να μας πιάσει. Εγώ θα έλεγα να περιμένετε λίγο. Μήπως και ακυρωθεί αυτή η δεξίωση. Δηλαδή, δεν ξέρετε, άνθρωποι είμαστε. Σήμερα είμαστε, αύριο δεν είμαστε. Θέλω να πω ότι ο πρέσβης που δεξιώνεστε αύριο μπορεί να μην είναι και πρέσβης. Εμένα με συγχωρείτε, μαντάμ. Είπε τώρα αυτός, γιατί φιλουσόφησε. Τέλος πάντων, περίεργα συμπεριφέρεται τελευταία. Μάλλον θα έχει προβλήματα με την αραβωνιαστικιά του. Ναι, μάλλον. Περίεργο που η κυρία Ρόζα δεν είναι σε κανένα καρέκια κουβαλήθηκε εδώ πρωί-πρωί. Έχει κανένα πρόβλημα. Ναι, έχει του μενί της το χαλά. Σας υπόγραψε ο κύριος υπουργός για τις καημένες τις εργάτες. Ναι. Ο καημένος ο υπουργός. Να τεθούμε τελικά κι εμείς αυτή την ανάθεση. Μη! Τράβα το κουλό σου, μωρή. Θα στο κόψω ΣΥΡΙΖΑ να ξανακουμπήσεις αυτό το φάκελο. Με συγχωρείτε, κυρία Λάμια, Κόντογλου, αλλά μέσα σε αυτό το φάκελο βρίσκονται τα όνειρα χιλιάδων εργατών. Τι φιλολαϊκός. Διχασμένη προσωπικότητα είναι. Δόκτωρ Τζέκιλ και Μίστερ Χάιντ. Προχθές τους έβριζε τους εργάτες, σήμερα τους λατρεύει. Έλα βρε πόλη, πήγαινε κι εσύ επιτέλους αυτό το φάκελο στο πρωτόκολλο. Μάλιστα. Αν αργήσω, έχω πάει δίπλα στην ηφικά. Φανή Χρυσλάκη μου, στείλε με το υπουργικό κούριερ αυτό το μηνύ στο catering. Στο γνωστό catering, Ναι, στο γνωστό catering. Εγώ πρέπει να πεταχτώ για ένα χαρακτήρι. Με τόσα χαρακτήρια που έχετε κάνει, κυρία Ρόζα, θα έπρεπε να είστε Ιαπωνέζα. Ναι, παίζουν πουκίτσα και στην Ιαπωνία. Δεν ήταν άσχημη ιδέα ένα καρέμι γκέισις. Α, τι τελέρ, Φάνη. Είμαι πολύ ταραγμένος, σύντροφε, δαχτυλίδη. Αφού τρέμω, κοντεύει να μου πέσει το τηλέφωνο από τα χέρια. Μου πέσε. Όχι, δεν μπορώ να σου μιλήσω αργύριο από το τηλέφωνο. Φοβάμαι μήπως μας έχουν παγιδεύσει με χωριούς. Φύγε και έλα μέσα στο Υπουργείο. Πρόκειται για μεγάλο σκάνδαλο, σου λέω. Ναι, σε περιμένω. Φάνη, πες τον Κλέωνα τον θέλω στο γραφείο μου. Έλα και εσύ, Είναι κάτι επίγον. Μάλιστα, κύριε Υπουργέ. Κύριε Γενικέ, μας θέλει ο κύριος Υπουργός. Κύριε Γενικέ. Κύριε Γενικέ, μέσα είστε! Αυτή η καταραμένη φωνή ντουντούκα. Μέσα είμαι, κυρία Κόντογλου, αλλά είμαι και στον κόσμο μου. Και εσείς όπως πάντα με ενοχλείτε. Αλλά δεν θα με ενοχλείτε για πολύ. Μας θέλει ο κύριος Υπουργός. Όχι, δεν μας θέλω. Τι μας θέλει. Κάτι επίγον είπε. Τι σημαίνει, κύριε Υπουργέ, τι μας θέλετε. Παιδιά μου, χρειάζομαι τα φώτα σας. Θα συντάξουμε νομοσχέδιο. Όχι, θα λύσουμε σταυρόλεξο. Έχω κολλήσει εδώ σε μία λέξη και μου την έχει δώσει. Δολοπλοκή συνεχώς. Με 10 γράμματα απορώ. Ραδιούργος. Ραδιούργος ταιριάζει. Κλέωνα, Κλέωνα είσαι. Ραδιούργος. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Κόντογλου. Ακούσαμε και από το σταματάκι σας μια καλή κουβέντα. Τι είναι αυτό? Η κυρία Φάνη πήρε το φάκελο του κυρίου Κλέωνα. Με την περίεργη γυναίκα. Αν το καταλάβει ο αγαπημένος μου, θα γίνει τρελός.
δουλειά σε αυτό το Υπουργείο, ε! Α, κυρία Μόσχου, πολύ σύντομο ήταν αυτό το χαρακτήρι. Δεν πήγε, κρουζουλάκι μου, γιατί στο δρόμο θυμήθηκα ότι ξέχασε να γράψω στη μηνύμα μου του επιδόρπιο. Εντάξει, έχουμε την τόρτα μακαρόνια, η οποία φυσικά θα ενθουσιάσει. Αλλά μερικοί τρώνε μόνο σουκουλάτα. Γι' αυτό σκέφτηκα να προσθέσω ένα σουφλέ σουκουλά. Πού είναι το μηνύμα μου, πού είναι ο φάκελος? Δεν φαντάζομαι να τον έστειλες κιόλα. Όχι, όχι, εδώ είναι. Δεν είναι. Πόλη, μήπως είδες ένα κίτρινο φάκελο? Κίτρινο κρακί ή κίτρινο καναρινή? Κίτρινο κιτρινή. Έναν κίτρινο φάκελο που ήταν εδώ. Τώρα είναι εκεί. Νόμιζα ότι ήταν του κυρίου Κλέωνα. Συγγνώμη. Πού είναι? Και πάλι συγγνώμη. Πέντε κουάκς, λάκι μου. Τελικά θα το πάω μόνη μου στο catering. Μην τα κάνουμε με τον μπαρντόν μπάχαλου. Σκεφτείτε πόσο σημαντικό είναι για μένα αυτό το μνή, που θα καθυστερήσω 2 ώρες το χαρακτήρι. Προσκυνήστε το είδωλο. Μπαρντόν. Εμένα με μπαρντόν. Δεν ήξερα ότι είστε κι εσείς εδώ. Ήρθες να δεις το μνηστήρα σου? Στο περίπου. Βρε πουλάκι μου, εσύ που είσαι και το κλασικό. Πάμε μέχρι του Μέγαρου να ακούσουμε τη μόνη σειρά. Στο Μονσενιέρ όποτε θέλετε. Τραγουδάει αυτές τις μέρες και η Κατερίνα Σνάιντερ. Γερμανίδα σου πράνω, ε. Να πάμε, να πάμε. Χειριτώ, χειριτώ. Πάω κι εγώ στο μνηστήρ μου. Και εξελευθερία. Να πηγαίνω εγώ τώρα, κύριε Υπουργέ μου, γιατί έχω ένα σοβαρό ραντεβού στο γραφείο μου σε λίγο. Το ραντεβού της ζωής μου, θα έλεγα. 2 λεπτά. Λίμνη της Αφρικής με 4 γράμματα. Κούκι, αφράτομο μου στο κούλουρο, τι κάναμε? Τι κάναμε, γαριδούλα μου? Η Ρόζα έφυγε. Ναι, έφυγε. Άστην αυτή τώρα. Γιατί με το σουξέ που έχω πιάσει εγώ θα κάνω την Έφησα ρικομότρια και τη Σαμπρίνα κοπτοραπτού μηχανικού. Εγώ να πηγαίνω τώρα. Έφησα ή ακούω, ψος, το λέω, σε ξεχάσαμε. Καταλαβαίνω ότι έχετε σοβαρές ασχολίες. Όχι, όχι. Κάτσε, Χωμεϊνή, να ακούσεις στίχο που μου έγραψε ο Φίβος. Κλαμμένα, κλαμμένα. Τα μάτια μου σε κοίταζαν και ήταν και βαμμένα. Κλαμμένα, κλαμμένα. Μου τρέχανε τα μακιγιάζ, αγάπη μου για σένα, Πλατινένιο. Πλατινένιο με ρουμπίνια, μη σου πω. Συγχαρητήρια, Νίτα, θα κάνεις μεγάλο σουξέ. Και θα έχετε να σε βλέπει και συχνά τώρα ο κύριος υπουργός στα μπουζούκια, μιας και θα έχει και πολύ ελεύθερο χρόνο. Τι λέει αυτός? Μην τον παρεξηγείς, Ανίτα μου. Περνάει μεγάλη ταραχή με τους εργάτες που δεν έχουν στέγη να μείνουν. Και μου γράψε και μια πολύ πρωτότυπη μουσική. Πάει. Κλαμμένα, κλαμμένα, τα μάτια μου σε κοιτάζαν και ήταν και βαμμένα. Πού είναι, το διάολο μου, πού πήγε ο φαγγελός μου? Θα τρελαθώ. Εδώ είσαι πολύ αγαπημένο μου διαβατήριο για τον υπουργικό θόκο. Όχι, ο κύριος υπουργός έχει σοβαρό πολιτικό συμβούλιο. Α, μισό λεπτό. Βλέπω τους συνεργάτες του να βγαίνουν. Σας συνδέω. Καλημέρα σας. Κύριε Υπουργέ, ο κύριος Πρωθυπουργός στην γραμμή 1. Και που να ξέρω, ο κύριος Πρωθυπουργός, ότι οι συνεργάτες του Υπουργού τραγουδάνε στο 1 χιλιόμετρο Εθνικής Αθηνών Λαμίας. Κακιώσαμε. Τι να κάνουμε, δεν έχουμε όλες την ίδια πέραση. Μωρή, δεν πρόκειται να σου κάτσει ο χαλίφης που να κολοχτυπιέσαι. Σας παρακαλώ, Δεσποινή Σανίτα, δεν είναι εδώ η οδός φιλής. Περίεργο, γιατί εμένα αυτό εδώ το Υπουργείο μου κάνει λίγο από οίκο αντοχής. Άκου τι λέει, αντοχής. Αφήστε τα γέλια και κάντε και καμιά δουλειά. Εσύ, παλιά καραβάνα, πάρε αυτόν εδώ το φάκελο και στείλ τον στη Μήνο στη δισκογραφική με κούρσιερ. Μήπως θέλετε να πείτε με κούριερ? Με κούρσιερ, με κούρσα θέλω να το στείλεις, να πάει και γρήγορα. Μη γίνει κανένα μπερδεουέι στο δρόμο και χαθεί το σουξέ του Φίβου. Τσάω. Ωραία, θα κάνουμε τώρα και τις δουλειές κοκότας. Sorry.
Περάστε, σύντροφε Δαχτυλίδη, στο γραφείο του πρέπει να είναι. Μάλιστα, μέσα είναι ο κύριος υπουργός. Όχι, με το Γκλέωνα έχω ραντεβού. Α, μάλιστα. Κύριε Γενικέ, ο σύντροφος Δαχτυλίδης. Σύντροφε, κοντεύω να τρελαθώ. Είναι γνωστό πόσο μεγάλη αδυναμία έχω στον υπουργό μας και αυτή η ιστορία έχει συνταράξει το είναι μου. Κλονίζονται οι ιδέες μου, σύντροφε. Γκρεμίζονται τα πιστεύω μου. Πώς μπόρεσε να το κάνει αυτό? Πώς το άντεξε η συνείδησή του? Πρέπει να πήρε πολλά λεφτά. Πρέπει να πήρε πάρα πολλά λεφτά. Μάλλον του δώσανε το βάρος του σε χρυσό. Οπότε και εξαντλήθηκαν όλα τα αποθέματα του πλανήτη. Τι είναι πάλι αυτός ο μονόλογος της τρέλας? Τι συμβαίνει? Δεν μου βγαίνει με λόγια, δε. Διάβασε. Αυτή η τούρτα μακαρόνια τρώγεται. Ποια τούρτα φέρα? Μα αυτό δεν είναι το αυτό του αυτού. Αυτό είναι το αυτό της αυτής. Κλέωνα, με εμπέζεις. Όχι, είναι που μου έδειξε η κυρία υπουργού το μενί της. Κλέωνα, είσαι χυδαίος και η όλη συμπεριφορά σου χαρακτηρίζεται απαράδεκτη. Απαιτώ εξηγήσεις. Γιατί εγώ δεν απαιτώ? Δύο λεπτά, σύντροφε Δαχτυλίδη. Μην κουνηθείς καθόλου. Άμπρα κατάμπρα. Εμπρός. Πού είναι ο κίτρινος φακελός μου? Ανάτος. Ώστε εσύ το πήρες καταραμένη στρίτζα. Το διάβασες? Ώστε τώρα ξέρεις, ε? Αλλά ό,τι και να κάνεις, δεν γλιτώνει. Σας ζητούν. Εμπρός. Σε λίγες μέρες θα δείτε όλοι σας εδώ μέσα πόσα πίδια πιάνει ο σάκος. Αν δεν βολέψει τους φτωχούς εργάτες σε σπιτάκια, θα τρελαθεί τελείως. Σύντροφε, θα πάθετε σοκ. Διαβάστε. Φρικιαστικό. Φρικιαστικό δεν θα πει τίποτα. Μου τρέχανε τα μακιγιάζ, αγάπη μου, για σένα. Τι? Μα αυτό είναι το αυτό της άλλης αυτής. Αρκετά. Ποτέ άλλοτε δεν με έχουν εξευτελίσει τόσο πολύ. Αν νομίζω ότι μπορείς να κάνεις αστεία με το γενικό γραμματέα του κόμματος. Όχι, σύντροφε Δαχτυλίδη. Για το όνομα του διαβόλου, του Θεού. Πλεκτάνη. Πρόκειται περί φρικτής αποτρόπαιας πλεκτάνης. Για να με κάνουν ρεζίλη. Σας λέω ρεζίλη έγινα. Πάω στο catering, τους δίνω του φάκελο και αντί να δούνε τούρτα μακαρόνια, βλέπουν ένα χαρτί του υπουργείου. Τι έχετε μέσα στα μαλλιά σας, κυρία Ρόζα? Άμπρα κατάμπρα. Μια μπανάνα. Μιλήστε! Ξεράστε τα όλα. Πού είναι ο... Φέρτε το εδώ, κυρία Ρόζα. Εδώ είμαστε. Σύντροφε Δαχτυλίδη. Σύντροφε Δαχτυλίδη. Τι φωνάζεις? Έχεις τρελαθεί τελείως πια. Με ξυπνήσατε, βρε παιδιά. Τι φωνάζετε? Διαβάστε. Είναι τώρα αυτό? Στίχη του Καρβέλα? Όχι, του Χοντρέλα. Ανάθεση στην Τεχνοκράτ. Τι? Πού? Τι, πού, πότε, το ποιος έχει σημασία. Ποιος υπογράφει, σύντροφε Δαχτυλίδη? Κανείς. Τι κανείς? Ποιος κανείς? Δεν βλέπει το ολόκληρο εδώ. Το σκυλάκι το κανείς. Ποιος το έχασε? Κανείς. 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 Κανείς, ακριβώς αυτό. Κανείς δεν θα υπογράψει τέτοια ανάθεση σε τούτο εδώ το Υπουργείο, όσο εγώ είμαι γενικός γραμματέας. Αυτό ήθελα να σας δείξω, σύντροφε Δαχτυλίδη. Ότι κανένας μας και ειδικά ο λατρεμένος μας υπουργός δεν θα υπέγραφε ποτέ ένα τέτοιο τερατόργημα. Εγώ μια ανάθεση υπέγραψα. Αυτή για τις εργατικές κατοικίες. Θυμάσαι χθες? Με την πένα που μου έκανε δώρο ο Λάζαρος. Ούτε αυτή υπογράψατε. Δηλαδή την υπογράψατε, αλλά η πένα ήταν μαγική. Είχε μέσα ώρα το μελάνι. Υπογράφεις και μετά εξαφανίζεται. Πλάκα, ε! Βρε κεράτα! Τέτοιες ακλαμάρες κάνεις τον υπουργό σου. Φάνη, ετοίμασε μια καινούργια ανάθεση να την ξαναυπογράψω, γιατί θα το πιάσει τρέλα το Κλέωνα. Αντίθετα, το βρήκα πάρα πολύ αστείο. Γελάσαμε με αόρατη μελάνη. Βρε μαγασάκο, πού τα σκέφτηκες? Έλα μέσα στο γραφείο, παίρνουμε δουλειά. Γελάσαμε πολύ. Αόρατη μελάνη. Κύριε Δαχτυλίδη, μια που σε συναντάω εδώ, πάμε να σας δείξω και εσάς το μενί μου.
Μάρα τη μελάνη, βρε παιδί μου. Πού το σκέφτηκες, βρε. Πολύ γέλασα. Ευτυχώς, αφεντικό, χαλάρωσες. Και φάτωσε, βλέπω. Ναι.